το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λόγω μεταρρυθμίσεων και επικαλείται μάλιστα την άποψη ειδικού από το Ταμείο που δήλωσε στην εφημερίδα ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση δείχνει πραγματική διάθεση να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Άγγελα Μέρκελ, της οποίας οι χειρισμοί και η στροφή της στο ελληνικό ζήτημα της δίνουν πόντους ακόμη και στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα είναι χαρακτηριστική δημοσκόπηση του RTL και του περιοδικού Stern, στην οποία αυξήθηκε κατά 3 μονάδες η πρόθεση ψήφου στους χριστιανοδημοκράτες και έτσι η Μέρκελ έρχεται στο 39% πλέον από 36% που ήταν, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες στο 26% πέφτοντας κατά μία μονάδα. Αυτή η οβιδιακή μεταμόρφωση λοιπόν της Άγγελα Μέρκελ την έχει κάνει πιο αγαπητή και στο δικό της κοινό και βεβαίως έχει προκαλέσει η Μαρία αίσθηση και η δήλωσή της που αναφέρεται στην Ελλάδα και στο πόσο πονάει η καρδιά της για τους Έλληνες συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που υφίστανται σημαντικές θυσίες λόγω του προγράμματος αυτού της λιτότητας. Η συνήθως ψυχρή και ρεαλίστρια κυρία Μέρκελ λοιπόν ματώνει για τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει συντελεστεί αυτή η οβιδιακή, όπως είπες, μεταμόρφωση της Γερμανίας. Ένα διαφορετικό ανθρώπινο πρόσωπο θέλησε να δείξει η Άγγελα Μέρκελ στη συμπεριφορά της εναντί της Ελλάδας και ξέφρασε τη συμπαράστασή της στους βαριά φορολογούμενους Έλληνες εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ματώνει η καρδιά όταν βλέπει κανείς μειώσεις συντάξεων για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους στην Ελλάδα. Στη διάρκεια εκδήλωσης του προγράμματος Διάλογος για το μέλλον της Γερμανίας, η καγκελάριος έστειλε σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή των πλουσίων για να μην την πληρώνουν οι αδύναμοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα διότι οι ευκατάστατοι είναι τόσο ευκίνητοι ώστε μπορούν χωρίς πρόβλημα να εγκαταλείψουν τη χώρα. Το περιοδικό Σπίγκελ αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε υπογραφή φορολογικής συμφωνίας με την Ελβετία, ώστε να εντοπιστούν δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από λίστες μεγαλοκαταθετών φοροφυγάδων. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί το Σεπτέμβριο και να εντοπίσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέων κεφαλαίων. Με τη δημοσιονομική πειθαρχία, προμετωπίδα της πολιτικής του, το Βερολίνο φαίνεται πως κάνει στροφή περισσότερης κατανόησης και αλληλεγγύης σε όσους έχουν προβλήματα. But we will also abide by policies that place consolidation and budgetary discipline in the forefront. Of course, solidarity is important to us. Ωστόσο, συντονίζοντας τον πολιτικό του βηματισμό με τον Ολλανδό ομολογό του και S. De Jonger, ο Wolfgang Schäuble ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι δεν θα υπάρξει αδήποτε απόφαση για επιμήκυνση ή περαιτέρω βοήθεια χωρίς την έκθεση της Τρόικας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος της Ευρωζώνης και έρχεται στην Αθήνα στις 7 Σεπτεμβρίου.